Η κάθε κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά πως ένας άνθρωπος στη χρήση και την εξάρτηση είναι εύκολα χειραγωγήσιμος. Άβουλος, χωρίς ελπίδες και όνειρα, χωρίς ουσιαστική ζωή. Γνωρίζει πως η καθαρή σκέψη είναι επικίνδυνη για τα συμφέροντα και τα σχέδιά τους. Κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση, φαρμακευτικές εταιρείες, ιδιώτες της ψυχικής υγείας χρειάζονται ένα λειτουργικό χρήστη για να αυξάνουν τα κέρδη τους. Μόνο ένα τριχύλα μας πιάνει ακούγοντας αυτές τις λέξεις. Να έρθουν όλοι αυτοί να τους πούμε εμείς τι σημαίνει χρήση, εξάρτηση, ζωή με δόσεις και όχι ολόκληρη. Να έρθουν να τους πούμε εμείς πως διαβήκαμε την πόρτα του Κεθεά σερνάμενοι και πως βγήκαμε όρθιοι. Η Ομοσπονδία Συλλόγων Οικογένειας του Κεθεά απαιτεί την απόσυρση του νομοσχεδίου. Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ολόκληρη την κοινωνία να στεθεί αλληλέγγυα στο πλευρό μας, κόντρα σε αυτή την εγκληματική προσπάθεια της κυβέρνησης. Τα μέλη των Συλλόγων Οικογένειας του Κεθεά να συμμετάσχουν στις δράσεις μαζικά και στις κοινοτοποιήσεις του επόμενου διαστήματος. Και κάναμε και τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας. Συνάδελφοι, καλησπέρα. Καταρχάς, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να παραδεχτούμε σαν ενήλικες ότι υπήρξαν παραδοχές στο παρελθόν από πάρα πολλούς πολιτικούς χορούς, συνδικαλιστικούς χορούς, για κάποια πράγματα που σήμερα φαίνονταν να είναι το φαρμάκι που δηλητηριάζει τη ζωή μας. Πρώτη παραδοχή, φαρμακερή, λαθεμένη επικίνδυνη υποδίκηση μέχρι εδώ. Η αρμονική συνύπαρξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Αυτή την αρμονική συνύπαρξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Αυτή την αλληλοσυμπληρωματικότητα δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Την υπηρέτησαν κυβερνήσεις, την υπηρέτησαν επιστημονικοί ηγέτες, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, είτε αφορούσε το χώρο της άλλης υγείας, είτε της ψυχικής υγείας με τις διάφορες ΜΚΙΟ και τις ΑΜΚΕ. Αυτή η συνύπαρξη είναι που οδήγησε τελικά στον τελικό στόχο, ο οποίος είναι η ενοποίηση σε μια κοινή αγορά, με κοινούς κανόνες, με κοινή εποπτεία, με το κράτος να απεμπλέκεται από την άμεση ευθύνη παροχής υπηρεσιών υγείας και χρηματοδότησης. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι? Η μεταφορά ολόκληρων κλινικών, κέντρων ψυχικής υγείας, ξενώνων από όλη την έκτη ΙΠΕ, από την Κέρκυρα μέχρι το τέλος Πελοποννήσου, σε έναν οργανισμό στην ΙΠΕ, κάτω από μία διοίκηση ενός διοικητή, ενός διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας, ενός διευθυντή νοσηλευτικής υπηρεσίας. Γιατί αυτοί που υπηρέτησαν 30 χρόνια την ψυχιατρική μεταρρύθμιση με το ψευδές σύνθημα της αποκέντρωσης, να φτιάξουμε ΜΚΙΟ γιατί είναι ευέλικτες, γιατί είναι κοντά στον τόπο κατοικίας του ασθενούς, γιατί εκείνοι που επέλεξαν την αποκέντρωση στο τελευταίο χωριό της Ηπείρου, φτιάχνοντας ξενώνες μέχρι και στην παραμυθιά, γιατί σήμερα τα συγκεντρώνουν όλα οι ίδιοι? Γιατί διαφορετικές μέθοδες εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Και αν η προηγούμενη περίοδος των 30 χρόνων είχε σαν στόχο να σπείρει ΜΚΙΟ και ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές σε όλη τη χώρα, τώρα που δημιουργήθηκαν, ήρθε η ώρα να ολοκληρωθεί το σχέδιο. Να συνενωθούν για να λειτουργήσουν με κοινά ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Ποια είναι αυτά? Μα η μεταφορά του κόστου στα ασφαλιστικά ταμεία, που πληρώνονται κατά 80% από τους εργαζόμενους, και την απεμπλοκή του κράτους. Είμαστε σήμερα εδώ για να πούμε ένα μεγάλο όχι στην προσπάθεια που εν μέσω θερινής περίοδου κάνει η κυβέρνηση να φέρει το νομοσχέδιο για την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης προς διαβούλευση και ψήφιση στη Βουλή. Είναι ένα τραγικό, ένα καταστροφικό, ένα απαράδεκτο νομοσχέδιο. Ένα νομοσχέδιο που διαλύει κάθε υπαρκτή ψυχιατρική δομή που υπάρχει αυτή τη στιγμή, που στην ουσία δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να αφήνει χώρο δράσης σε επιχειρηματικούς ομίλους, μα πάνω απ' όλα στην πράξη, μέσα από αυτό το νομοσχέδιο θα γίνουν τα εξής πράγματα. Θα καταργηθούν τα δύο μεγάλα ψυχιατρικά νοσοκομεία, το Δαφνί της Αθήνας και το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Θα πάψουν να λειτουργούν τα δημόσια και δωρεάν στεγνά προγράμματα απεξάρτησης,
προς όφελος επιχειρηματικών ομίλων και προγραμμάτων υποκατάστασης. Γι' αυτό, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτάσσει τη λογική του λειτουργικού χρήστη και άρα από εδώ και πέρα δώσ' του κάτι να πάρει για να είναι λειτουργικός. Αυτή είναι η λογική του νομοσχεδίου που πάνω απ' όλα εξομοιώνει διοικητικά όλες τις δομές υγείας. Αυτές τις λίγες που έχουν μείνει στα δημόσια νοσοκομεία με τις 900 περίπου κλίν. Αλλά και εκείνες των ιδιωτικών νοσοκομείων που ξεπερνάνε τις 4.200 κλίνες μαζί με όλες τις ΜΚΟ, τις ΑΜΚΕ και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που δρούν στον χώρο της ψυχικής υγείας σε έναν υδροκέφαλο νέο οργανισμό μέσω των ΙΠΕ, μεταφέροντας εργαζόμενους από δομή σε δομή, κάνοντας τους μπαλάκι για να μπορεί να λειτουργήσει η λογική κόστους ωφέλους στην ψυχική υγεία. Καταργεί, αφού δεν υπάρχει πρόβλεψη χρηματοδότησης μετά το 2027, κάθε δομή πρόληψης. Και φτάνει και στο έσχατο μάλιστα σημείο να οριοθετήσει σαν την παραβατικότητα των νέων, των παιδιών, κάνοντας την ψυχιατρική νόσο και ανοίγοντας τη διαδικασία για νέα άσυλα, συμμόρφωσης, αναμορφωτήρια.